Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι μία ακόμα επικαιρότητα, Σαββάτο σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2021 και θα δούμε 3-4 θέματα τα οποία είναι σημαντικά, κάποια τραγελαφικά και κάποια σηκώνουν περαιτέρω συζήτηση και σκέψη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από ένα θέμα της τελευταίας κατηγορίας, αυτά που σηκώνουν περαιτέρω συζήτηση και σκέψη. Από σήμερα λοιπόν, οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να πηγαίνουν στις μπουζουκερί, οπουδήποτε τέλος πάντων σε χώρους διασκέδασης θέλουν να πάνε, ουζερί, ταβέρνες, μπαρ, στριπτιτζάδικα, κολάδικα και άλλα τέτοια. Λοιπόν, χωρίς χρήση μάσκας, όπως ήταν παλιά, τότε που περνούσαμε ωραία, φυσικά σαν το Πασόκ δεν έχει, αλλά τι να κάνεις δεν είναι. Λοιπόν, αυτό λέει ισχύει από σήμερα, Σαββάτο, και για 15 ημέρες, οπότε και θα επανααξιολογηθούν τα δεδομένα. Δηλαδή 15 μέρες βγαίνετε έξω να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε, θα κολλήσετε όλοι ένα στον άλλον, θα δουλέψει το εμβόλιο, θα δουλέψει η ευσυνειδησία, που δεν το βλέπω. Και δεν μου λέτε, καλοί μου άνθρωποι, εσείς εκεί που βγάζετε τις αποφάσεις, ποιος θα κάνει τον έλεγχο στις 3 τη νύχτα και στις 4 και στις 5 τα χαράματα, ποιος υπάλληλος, ποιο κλιμάκιο μεικτό θα είναι αυτό που θα πάει να κάνει ελέγχους τέτοιους. Εάν είναι μόνο εμβολιασμένοι μέσα σε ένα μπάρ ή όχι. Ποιος θα είναι αυτός, ποια ακριβώς αρχή ελέγχει τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίας τους. Μήπως η αστυνομία. Τι θα κάνει η αστυνομία, θα πηγαίνει όλη νύχτα στα μπάρ και θα ελέγχει τους θαμώνες. Λίγο δύσκολο δεν είναι αυτό, μου θυμίζει τον αντικαπνιστικό νόμο. Που ούτε μετά από 12 κλήσεις δεν πήγαινε κανείς, δεν είναι. Τι να λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είναι μέτρα αυτά αντιμετώπισης πανδημίας. Ποια πανδημία είναι. Εσείς οι ίδιοι καταρρύπτετε το μύθο της πανδημίας. Με αυτά που κάνετε. Τι. Δηλαδή θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά μόνο για εμβολιασμένους. Και ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Θέλετε να πάμε μια βόλτα εγώ που δεν έχω κάνει εμβόλιο να μπω σε όλα τα μαγαζιά μέσα. Και χωρίς χρήση πλάστου πιστοποιητικού, έτσι, όπως κάνουν μερικοί. Ποιος θα κάνει έλεγχο, ναι. Τι να λέμε τώρα, σε παρακαλώ, δηλαδή είναι αόριο, δεν είναι. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τα κρούσματα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι πείραμα είναι αυτό. Γιατί κατά εκεί το βλέπω, ως πείραμα, έτσι. Εγώ με τη δική μου άποψη, με τη δική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κόσμος μαζί μου, λοιπόν. Αν μας συμφωνείτε, κάντε ένα like κάτω από το βίντεο. Να ξέρουμε ότι συμφωνείτε. Λοιπόν, θα παραβλέψουμε αυτό το διασκεδαστικό φαινόμενο και πάμε στο επόμενο που αφορά την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας η οποία ανέκρινε λέει σήμερα τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας του κειμενικού προγράμματος που προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων για την κάλυψη βιωτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές και με διάθεση του ποσού 200.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτου 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή σε γενικές γραμμές, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα μοιράσει κουπόνια για τις λαϊκές αγορές. Κάποια στιγμή, πριν συνεχίσουμε σε αυτή την είδηση, σας πω μια ιστοριούλα, κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν εθνικόφρονα δεξιό, ο οποίος ήταν μονίμως κατά των κομμουνιστών και έλεγε ότι άμα θα έρθει ο κομμουνισμός θα καταλήξουμε να παίρνουμε φαγητά με το κουπόνι. Τα χαιρετίσματά μου, φίλε Διονύση. Λοιπόν, και οι δικαιούχοι λέει των κουπονιών που θα βγάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογωνιακές οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα προστατευόμενο τέκνο. Πολύτεκνες οικογένειες με προϋπόθεση την τουλάχιστον κατά ένα έτος συνεχή ανεργία τους. Οικογένειες με δύο προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.
και μονογονιακές οικογένειες με ένα προστατευόμενο τέκνο και οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, το ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα προστατευόμενο τέκνο, πρέπει να πεθάνεις από την πείνα, εάν δεν έχεις να φας. Λοιπόν, άλλη μία διάταξη τύπου Μητσοτάκη, όπως έκανε στο πρώτο κοινωνικό μέρισμα όταν βγήκε η κυβέρνηση, που έδωσε το κοινωνικό μέρισμα μόνο σε αυτούς που είχαν 3, 4 και 5 παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί, για να λογιστείτε λίγο, πόσοι πολίτεχνοι υπάρχουν και τι είναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που είναι πολίτεχνη οικογένεια και έχει ένα χρόνο συνεχόμενη ανεργία, ναι. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, ναι. Τα επιδόματα. Και αυτή είναι μια οικονομική ενίσχυση τώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φίλε Απόστολε της Ζηγκώστα. Έτσι. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν παιδιά, δεν δικαιούνται να ζήσουν. Πώς θα ενισχύσουμε αυτόν που δεν έχει παιδιά για να κάνει παιδιά, ώστε να μην υπάρχει υπογεννητικότητα Ελλήνων στην Ελλάδα. Με ποιον τρόπο θα υπάρξει μείωση της υπογεννητικότητας, με το να βοηθάμε μόνο όσους έχουν 3 και 4 παιδιά και να αφήνουμε στον άσο όλους αυτούς που δεν έχουν παιδιά. Δηλαδή, εγώ που είμαι φτωχός και δεν έχω παιδί, δεν δικαιούμαι να κάνω. Μάλιστα. Ελλάδα. Ελλαδάρα, Ελλαδάρα. Hashtag Ελλαδάρα. Λοιπόν, προσπερνάμε και αυτή την είδηση, να την κάνει ο Θεός. Και πάμε τώρα σε μια άλλη τραγελαφική και απίστευτη ιστορία. Ένας ναυτικός, λέει, Έλληνας, εννοείται Έλληνας, προσπάθησε να περάσει, λέει, στη χώρα μας παράνομα 30.000 ευρώ. Αποβιβάστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, προερχόμενος από το Ντουμπάι, έκανε δουλειά εκεί βλέπω, και έχοντας κρύψει το συγκεκριμένο ποσό σε κουτιά από τσιγάρα μαζί με 500 δολάρια. Λοιπόν, δεν είχε απολογίσει όμως, λέει, τον Μπαρντ, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο των τελωνιακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος μυρίστηκε το μετρητό. Μπαρντ, την έκανε στη δουλίτσα. Ρε εσύ άνθρωπε του Θεού, είναι δυνατόν, δηλαδή ταινία με τον κύριο Αδαμόπουλο, είδες. Είναι εκεί που προσπαθεί ο κύριος Αδαμόπουλος να περάσει την βαλίτσα με το διπλό πάτο. Ταινίες βλέπετε. Πήγε να περάσει 30.000 ευρώ. Τυλιγμένα σε μασούρια, σε πακέτα από τσιγάρα. Σε ποια δεκαετία είσαι, στην δεκαετία του 50. Τι να σου πω, ναι. Καλύτερα, τα νομιμοποιούσες, να πλήρωνες ένα φόρο, αν δεν. Θα μου πεις 30.000 ευρώ για να τα βάζεις έτσι, σίγουρα δεν ήταν από νόμιμη δουλειά. Και μάλιστα όταν πήγες στο Ντουμπάι. Τι να πει κανείς. Περαστικά σου, αδερφούλη. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση από την Εύβοια. Λαθρέα τσιγάρα, λέει, εντόπισε η οικονομική αστυνομία. Σύλληψη 11 μελών σπήρας στην περιοχή της Εύβοιας. Δύο Έλληνες σε μία αλλοδαπή και αναζητούνται άλλοι τρεις Έλληνες και δύο αλλοδαπή. Μάλιστα. Τι είχε γίνει εκεί? Είχαν στήσει, λέει, σε ένα χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων ένα μίνι εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων, στο οποίο τυπώναν τσιγάρα μαϊμού. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι παρήγαγαν τσιγάρα, το πρόβλημα είναι ότι παρήγαγαν τσιγάρα μάρκας. Ενώ βγάζαν τα δικά τους και ανήκαν μόνιμη επιχείρηση, θα ήταν κάποια βιομηχανία, λοιπόν. Από τις έρευνες, τέλος πάντων, κατασχέθηκαν 2.400.000 τσιγάρα, 14 τόνοι επεξεργασμένου καπνού, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 3 φορτηγά και 3 αυτοκίνητα. Αυτή είναι μπάζα, φίλε μου. Λοιπόν, φοβερή οργάνωση, μπράβο. Δεν πιστεύω να την έκανε κουλουρτζής αυτή την οργάνωση. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται με τα τσιγάρα και ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι. Απορώ πως γίνονται αυτά σε αυτή τη χώρα, δεν. Λοιπόν, είναι τραγελαφική σήμερα η επικαιρότητα, όντως, παιδιά, δηλαδή, δεν μπορώ να κρατήσω το χαμόγελό μου, δεν.
Να σας θυμίσω και σε αυτό το βίντεο ότι ακόμη είμαστε σε εξέλιξη των ερευνών της τροχέας Θεσσαλονίκης για τον γκαζοφωνιά, τον εγκληματία, τον δολοφόνο της ασφάλτου, ο οποίος χτύπησε χθες μία ηλικιωμένη 80 ετών στην Οδό Αγίων Πάντων, την σακάτεψε και δεν σταμάτησε καν. Αναζητείται λοιπόν ένα μαύρο τρακαρισμένο στο μπροστινό, όχι στο μπροστινό μέρος αυτοκίνητο. Έχετε το νου σας, εάν δείτε στη γειτονιά σας τρακαρισμένο μαύρο αυτοκίνητο, ειδοποιήστε αμέσως την άμεση δράση να βρεθεί ο εγκληματίας της ασφάλτου για να οδηγηθεί εκεί που πρέπει να οδηγηθεί. Λοιπόν, αυτά. Καλή σας συνέχεια, καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζω να υπάρξει μια σοβαρή και ευχάριστη επικαιρότητα για αύριο, με σοβαρές αποφάσεις κυβερνητικές, με ωραία πράγματα, να πούμε και κάτι καλό, γιατί έχω βαρεθεί να είμαι τελάλης ηλίθιων και άσχημων ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Στηρίξτε το κανάλι με το like και την εγγραφή σας. Το καμπανάκι σημαντικό για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, γιατί δεν στέλνει πλέον το YouTube ειδοποιήσεις για βίντεο καινούργια που ανεβάζουμε. Είναι καινούργια πολιτική του YouTube αυτή, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, καλό Σαββατοκύριακο.